Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδος δίνει το παρόν στο σημερινό σας κάλεσμα, γιατί οι κίνδυνοι φαίνονται ότι μεγαλώνουν για το λαό μας από την υπεριαλιστική εμπλοκή της χώρας, από τη συμμετοχή της στα αμερικανοτανατοϊκά σχέδια που ρίχνουν λάδι στους ανταγωνισμούς και βάζουν μπουρλότο στην περιοχή. Οι κίνδυνοι αυτοί συνδέονται άμεσα με τη συνέχιση μέσα στο φθινόπωρο του ελληνοαμερικανικού στρατηγικού διαλόγου που ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ πέρυσι. Προετοιμάζουν τη νέα συμφωνία ΗΠΑ Ελλάδος για τις αμερικανοτοϊκές βάσεις. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαία τα πρόσφατα συγχαρήκια του Αμερικανίου πρέσβη Μπάιτ και στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η θέση του ριζοσπαστικού γενικείου κινήματος βρίσκεται απέναντι σε όλους αυτούς που σπέρνουν τον πόλεμο, τη φτώχεια και την προσφυγιά. Δεν συμβιβαζόμαστε οι κυβερνήσεις να δίνουν γη και είδωρ στους φωνιάδες των λαών. Δεν συμβιβαζόμαστε με τη νέα συμφωνία που ετοιμάζουν να υπογράψουν τον Οκτώβρη, που θα παραχωρεί τη βάση της Σούδας για πολλά χρόνια στη ΣΥΠΑ και δίπλα σε αυτή και τη βάση ντρόνου της Λάρισας, ελικοπτέρων στο Στεφανοβίκιο καθώς και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Δεν συμβιβαζόμαστε να ετοιμάζονται οι υποδομές στην Άραξο για να αποδεχτούν πυρηνικά όπλα, να συμμετέχουν τα παιδιά μας σε στρατιωτικές αποστολές έξω από τα σύνορα της χώρας, να πολεμάνε και να υπηρετούν τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, όπως θα κάνει το πολεμικό πλοίο που υποσχέθηκε η σημερινή κυβέρνηση να στείλει στον Περσικό κόλπο για να συμμετέχει σε πολυεθνική δύναμη υπό την ηγεσία των ΗΠΑ. Δεν συμβιβαζόμαστε να μετατρέπουν το λαό μας σε στόχο πάνω στην κλιμάκωση των ενδοϊπεραλιστικών ανταγωνισμών για τις πηγές και για τους διάβλους της ενέργειας. Πρόσφατα, ο Πούτιν προειδοποίησε ότι οι Ρώσικοι πύραυλοι θα στραφούν κατά χωρών που φιλοξενούν αμερικανοτοϊκές βάσεις. Δεν συμβιβαζόμαστε χιλιοβασανισμένες γυναίκες, θύματα των υπεριαλιστικών επεμβάσεων ΝΑΤΟ, ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα παιδιά τους κατά εκατοντάδες να καταφθάνουν πάλι στα νησιά και να προστίθονται στους χιλιάδες που παραμένουν εκεί εγκλωβισμένους, να υπάρχουν απαράδεκτα hot spot με ακατάλληλες συνθήκες που ζουν εκατοντάδες ανήλικα συνόδευτα προσφυγόπουλα. Δεν συμβιβαζόμαστε με τις ενισχυσμένες περιπολίες του ΝΑΤΟ και της Frontex στο Αιγαίο με πρόσχημα τους πρόσφυγες, ούτε με την ένταση της καταστολής και την απαράδεκτη απόφαση κατάργησης της εξέτασης της αίτησης ασύλου σε δεύτερο βαθμό. Τα μέτρα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έρχονται να κουμπώσουν με τα έργα και τις ημέρες της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, με την απαρέκκλητη υλοποίηση της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και τη γενναία χρηματοδότηση της κάθε λογής μη κυβερνητικής οργάνωσης. Δεν ανεχόμαστε τα παιδιά μας στα σχολεία να παρακολουθούν προγράμματα που χρηματοδοτεί το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, που έχουν στόχο να αμβλύνουν τα αισθήματα αντιαμερικανισμού που υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία, όπως και οι διαφημίσεις που παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες στη τηλεόραση. Το ΝΑΤΟ δεν είναι παράγοντας ειρήνης. Οι τουρκικές παρεμβάσεις στο Αιγαίο, η κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας αναπτύσσεται από νατοϊκή δύναμη. Το ΝΑΤΟ είναι παράγοντας τροφοδότησης της τουρκικής προκλητικότητας, αφού σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του, το Αιγαίο αποτελεί ενιαίο αμυντικό χώρο για την Ελλάδα και την Τουρκία. Ο αποχρωματισμός του Αιγαίου, η πλήρης νατοποίησή του, είναι αυτά που νομοποιούν τις τουρκικές διεκδικήσεις, επιβάλλοντας ένα καθεστώς συγκυριαρχίας. Τα τσιράκια των υπεριαλιστών θα μιλήσουν για ανταλλάγματα και για ωφέλη που θα φέρει μαζί τους η συμφωνία. Όχι μόνο δεν ωφελείται ο λαό μας από την ατοϊκή υπεριαλιστική μηχανή, αλλά αντίθετα την πληρώνει αδρά από τα ματωμένα πλεονάσματα με 4 δις ευρώ κάθε χρόνο για να σπέρνει το θάνατο, τη δυστυχία και την προσφυγιά. Θα απευθυνθούμε στις γυναίκες λοιπόν, εξηγώντας τους ότι οι κίνδυνοι δεν απομακρύνονται όσο κυριαρχεί η άγνοια και η παθητικότητα, αλλά όσο πιο πλατιά δυναμώνει η συλλογική δράση. Γι' αυτό πρέπει να προχωρήσουμε σε πρωτοβουλίες ανσυμφιλίου της αναμέτρησης και άρα σύγκρουσης με τα κυβερνητικά σχέδια σε συνεργασία με το αντιπολεμικό, αντιπεριαλιστικό κίνημα, με το εργατικό λαϊκό κίνημα, προκειμένου να δώσουμε μαζική απάντηση, διεκδικώντας να μην ανανεωθεί η Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας ΗΠΑ Ελλάδας, να κλείσει η βάση της Σούδας και οι άλλες αμερικανοτοϊκές στρατιωτικές βάσεις που προβλέπει η νέα συμφωνία. Να αποδεσμευτεί η χώρα μας από τους υπεριαλιστικούς μηχανισμούς, από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
καμιά συμμετοχή ελληνικών ένοπλων δυνάμεων σε ιμπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό.